Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη και τα επόμενα 20 λεπτά συζητάμε για το ελαιόλαδο. Τις προοπτικές εν όψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, τα προβλήματα και τις ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη δακοπροστασία. Είναι ανταγωνιστικό το προϊόν? Πώς πάνε οι ποσότητες και τι γίνεται με την ποιότητα? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, βεβαίως να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Κόδωνας κινδύνου για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ποια η κατάσταση στις καλλιέργειες, πώς η ξηρασία και η μη ορθή υλοποίηση του προγράμματος δακοπροστασίας, όπως λένε οι παραγωγοί, προκάλεσε μια κακή χρονιά. Σε τιμές αρκετά χαμηλές ξεκίνησε η παραλαβή του ελαιολάδου. Ποιες οι κινήσεις για να επιβιώσει το κριτικό ελαιόλαδο μέσα από τον βαρύ ανταγωνισμό με την Ισπανία, που αναμένεται να παράξει περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο τόνους ελαιόλαδο? Πώς οι συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν και την ποιότητα του ελαιολάδου? Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, το ελαιόλαδο, τα προγνωστικά και οι φόβοι για την φετινή ελαιοκομική περίοδο. Στο στούντιο συζητούν ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Ανδρέας Στρατάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης ΑΒΕ Μιχάλης Αλπαντάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Αλπαντάκη. Καλώς ορίσατε. Καλά. Νομίζω ότι όσες φορές και αν συζητάμε στη διάρκεια μιας χρονιάς για το ελαιόλαδο, πάντα θα είναι επίκαιρη η συζήτησή του. Πόσο μάλλον όταν περιμένουμε μια νέα ελαιοκομική περίοδο, που κατά ό,τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, δεν αναμένεται να αναπτύσσει πολύ καλές. Κυρία Μαραΐτη, όταν μιλάμε για ελαιόλαδο, σίγουρα μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το αναμενόμενο οικονομικό όφελος για το νησί μας είναι τεράστιο. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και λογικά οι άνθρωποι και πρέπει να μιλάνε και πρέπει να ασχολούνται για αυτό που λέγεται λάδι. Μία λέξη η οποία έχει 4 γράμματα, αλλά μία ιστορία τεράστια και μεγάλη. Ναι, αν υπολογίσουμε ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, νομίζω ότι στον αγροτικό τομέα το μεγαλύτερο μέρος του αφορά στο ελαιόλαδο, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά, σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Ε? Τα τελευταία χρόνια ο παραγωγός έχει δει πιο ζεστά την παραγγελία του ελαιολάδου. Όλοι προσπαθούν να κάνουν ένα ποιοτικό προϊόν, χωρίς βέβαια κάποια βοήθεια από το πρόγραμμα καχυποκτονίας, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να κάνουμε ένα ποιοτικό προϊόν, αλλά να μην τα καταφέρνουμε εύκολα. Θα με επιβεβαιώσετε σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις σας ότι φέτος δεν περιμένουμε ούτε ποσότητα αλλά και την ποιότητά μας χαμηλωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Αλπαντάκη? Κοιτάξτε να δείτε, η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό επίπεδο παραγωγής. Ειδικά ο νομός Χανίων και κάποια σημεία του νομού Ηρακλείου είναι σε καλά επίπεδα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι όμως η ποιότητα. Μέχρι τώρα που μιλάμε, στις 20 του Νοέμβρη, η ποιότητα είναι σε επίπεδο 0,7 και 0,8 γραμμών. Βέβαια, αρχίζουν και φτιάχνουν λίγο τα πράγματα λόγω της βροχής που είχε το Σαββατοκύριακο, καθώς επίσης και του νότου που υφίσταται σήμερα. Θεωρώ ότι η ποιότητα θα φτιάξει μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι όμως σε επίπεδα που θέλουμε, δηλαδή στο 0,3 λάδι. Πιστεύω ότι θα κατεβούν οι εξήτα στις 5 γραμμές και είναι κάπως καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε προβλέψει, κύριε Στρατάκη, με κινήσεις μας? Γιατί θα πει κάποιος ότι όταν αφορά τον καιρό, τι περιθώρια έχουμε? Τελικά έχει ουσία να συζητάμε για τη δακοπροστασία και για την ορθή υλοποίησή της? Κυρία Μωραΐτη, ακούστε. Σε ό,τι αφορά την γενικότερη κατάσταση των ελαιοδέντρων, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το νησί μας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με την παρατεταμένη ανοβρία. Mm-hmm. Περιοχές οι οποίες δεν αδρεύονται ήδη με το... Έχει γίνει πλέον ορατό ότι έχουμε ακόμα και στο 100% ελαιόδρα τα οποία έχουν ξεραθεί τελείως. Υπάρχουν δέντρα και περιοχές οι οποίες είναι αφυδατωμένες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιοχές στις οποίες υπάρχει λίγο νερό ακόμα, στις οποίες αδρεύονται αυτές οι περιοχές. Δυστυχώς όμως, για άλλη μια χρονιά φαίνεται ο δάκος να έχει κάνει σοβαρές ζημίες στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να έχει μειώσει και την παραγωγή ως ποσότητα, αλλά και να έχει να υποβαθμίσει την ποιότητα του ελαιολάδου. Αυτά τα δύο είναι αρνητικά για την φετινή χρονιά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν αναμένονταν φέτος μεγάλη παραγωγή στην Κρήτη, λαμβανομένης υπόψης ότι έρχεται μια χρονιά από μια προηγούμενη, η οποία θεωρείται ότι ήταν παραγωγική χρονιά. Αναμενόταν φέτος
μία κατά εμέ και κατά τους υπολογισμούς του δικού μας μία παραγωγή της τάξης των 50 με 60 χιλιάδων τόνων, αλλά από ό,τι φαίνεται, χωρίς να είμαι απόλυτος, η παραγωγή δεν θα υπεράσει τους 35 χιλιάδες τόνους παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη. Μάλιστα. Κύριε Αλβεντάκη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του προγράμματος δακοπροστασίας? Γιατί σας άκουσα και τις προηγούμενες ημέρες να λέτε ότι θα μπορούσε να είχε βοηθήσει ακόμα και υπό αυτές τις περίεργες συνθήκες που διαμορφώνει ο καιρός, αν θέλετε. Ένα σωστό και ορθό πρόγραμμα δακοπροστασίας θα μπορούσε να έχει βοηθήσει τις καλλιεργίες. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της δακοπροστασίας για φέτος άρχισε πάρα πολύ αργά. Διάβασα σε κάποιον συνδικαλιστή στο Ηράκλειο ότι πρότεινε στη Διεύθυνση Γεωργίας να γίνει ένα μήνα νωρίτερα. Η απέτησή του δεν είχε ακούσει στην περιφέρεια. Αποτέλεσμα να είχαμε δεύτερη και τρίτη γενιά από αυγά δάκου. Αυτό μετά δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αργεί, λόγω ότι πρέπει να πάρει κεντρικά η απόφαση και μετά να μοιραστεί στην περιφέρεια, αργεί να ξεκινήσει. Αν προλάβουμε το πρόβλημα στη γέννησή του, θα το λύσουμε πιο εύκολα από ότι σε 2-3 γενιές. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την άποψη και θα πρέπει οι κινήσεις για τη νέα χρονιά πλέον, ότι φέτος χάθηκε, να γίνουν τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. Αυτό που επίσης προτείνω εγώ είναι να σταματήσει να γίνεται η δακοπροστασία από την περιφέρεια. Να το πάρουν τη δουλειά στα αρχεία τους οι ενώσεις, οι συνεταιρισμοί και κάποιοι εμπόροι ή ελαιουργοί. Το ξέρετε βεβαίως ότι έμειναν αρκετές περιοχές χωρίς ψεκασμούς, έτσι? Εννοείται, το ξέρω. Και πόσο μπορεί να επιβαρύνει συνολικότερα, έτσι? Γιατί δεν είναι μόνο μια τοποθεσία. Νομίζω ότι αυτό επιβαρύνει περαιτέρω και τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Και επιβαρύνει και τις επόμενες παραγωγές. Σωστά. Όχι μόνο τις υπάρχουσες. Ναι. Ο δάκος με τις χειρικές συνθήκες που έχουμε τώρα, που δεν έχουμε βαρύ χειμώνες, ζει και το χειμώνα. Εμείς αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα πολύ ψυχρό χειμώνα και ένα πρόγραμμα δακτονίας την επόμενη σεζόν να μην αρχίσει το Μάιο, να αρχίσει το Μάρτιο. Γιατί θα έχουμε νωρίτερα ζέστες. Αποτέλεσμα, θα προλάβουμε το δάκο στη γέννησή του. Αν δεν προλάβουμε αυτό το πράγμα και το αφήσουμε να γεννήσει και να κάνει γεννιές, μετά δυστυχώς δεν μπορούμε να το προλάβουμε. Και ήθελα να γνωρίζω, αυτοί οι 35.000 τόνοι, οι 40, οι 50 λέμε τώρα, μπορούν να ανταγωνιστούν, έχοντας και μια ποιότητα η οποία δεν είναι αυτό το δυνατό προϊόν που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, με τους 1,5 εκατομμύριο τόνους ελαιολάδου της Ισπανίας? Κυρία Μωραήτη, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τέτοιες χώρες, όχι μόνο επειδή έχουμε διαφορά στην ποσότητα. Για μένα είναι ότι εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε μια παντελή, δεν υπάρχει αγροτική πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική ελαιολάδου, δεν υπάρχει λαϊκή πολιτική, υπάρχουν μόνο προβλήματα τα οποία διαχρονικά παραμένουν και πολλαπλασιάζονται. Η Ελλάδα μας, θα σας πω ότι εάν δεν υπήρχε η δακοπροσβολή, εάν δεν υπήρχε όλα αυτά τα προβλήματα και είχαμε ένα άριστο προϊόν και ποσοτικά πολύ περισσότερο από τη φετινή χρονιά. Σας ενημερώνω ότι η χώρα, εάν παράξει στην καλύτερη χρονιά 300.000 τόνους, η εμφιάλωση η οποία γίνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπερβαίνει τους 30.000 τόνους. Το υπόλοιπο χήμα. Το υπόλοιπο, το που λέτε χήμα, αφαιρουμένου της ποσότητας η οποία μπορούμε να κρατήσουμε για ιδιοκατανάλωση. Αυτό είναι ένας ξεπεσμός της χώρας. Μπορώ να πω, δεν βρίνουμε λόγια πλέον να το χαρακτηρίσουμε. Μας έχει δοθεί δυνατότητα κατά καιρούς να έχουμε ενημερώσει υπουργούς. Αυτό δεν διορθώνεται ποτέ. Είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν έχει αγροτική πολιτική, δεν υπερασπίζει το ελαιόλαδο, δεν στηρίζει την εφιάλωση. Εάν νομίζουν ότι η εφιάλωση είναι στήριξη, μια έκθεση στην οποία η εφιάλωση θέλει στήριξη, θέλει οικονομική στήριξη, θέλει προγραμματισμό, θέλει να θεσμοθετηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια ελαϊκή πολιτική, στην οποία ο κάθε υπουργός και ο κάθε φορέας θα λειτουργά πάνω σε αυτή την ελαϊκή πολιτική, είτε είναι η παραγωγή, είτε είναι η εφιάλωση, είτε είναι ο τρόπος, όλο αυτό. Αυτό δεν έχει συμβεί. Και θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, μέσα βέβαια και σε αυτό, είναι και η δακοπροστασία των ελαιοδέντρων. Σας δώσω δύο νούμερα για να καταλάβετε πού είναι η ανυπαρξία, η παντελώς ανυπαρξία του ελληνικού κράτους στην προστασία των... Έχουν γεννή σοβαρές περικοπές στα κονδύλια της δακοπροστασίας. Σοβαρότατες. Πήγανε και αφαιρέσανε κονδύλια από ένα προϊόν το οποίο
είναι η ναυαρχίδα των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας. Σκεφτείτε ότι ο νομός Ηρακλείου αυτή τη στιγμή καλλιεργεί 861.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας. Στα 861.000 στρέμματα έχουμε ελαιόδεντρα 7.500.000. Αυτά είναι νούμερα που δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να γίνει η απαιτούμενη και σωστή δακοπροστασία. Λαμβανομένη υπόψη, κυρία Μωραήτη, ότι η γεωγραφική περιοχή του νομού μας έχει να κάνει με παραλιακές ζώνες. Σωστά. Έχει να κάνει με ημιωρινές και ορεινές. Ο χειμώνας είναι αλλιώς, η άνοιξη είναι αλλιώς, το καλοκαίρι σωστά. Όταν δηλαδή μιλάμε για παραλιακή ζώνη, ότι πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός, πρέπει να γίνει 15 μέρες τουλάχιστον νωρίτερα από περιοχές που μπορεί να είναι ημιωρινές ή και ορεινές. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που κοιτάζουν μόνο είναι μία οικονομική προσφορά. Εάν η οικονομική προσφορά είναι αυτή που η πολιτεία, το κράτος θέλει, είναι ευχαριστημένη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο, αλλά και παράλληλα αυτό το λίγο έργο που γίνεται δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε, απλά θα ήθελα να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο και να σας ρωτήσω, κύριε Αλμπαντάκη, και αυτά τα 2,75 ευρώ το κιλό που δίνει η Ένωση τώρα συν 5 σε αυτούς που θα ενεργοποιήσουν, δεν είναι μια οικονομική προσφορά σε παραγωγούς που θα τα πάρουν και δεν τους ενδιαφέρει κάτι παραπάνω? Δηλαδή η ιδιωτική πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία του παραγωγού, αυτό που θέλει να εμφιαλώσει την παραγωγή του, πρέπει να την αφήνουμε και αυτήν στην πρωτοβουλία του κράτους? Γνωρίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια και έχουν πετύχει πολύ δυναμικά στο χώρο, όχι μόνο της Ελλάδας, μιλάμε και για εξαγωγές οι οποίες είναι απίστευτα δυναμικές. Να σας πω κάτι. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του κράτους. Τι εννοώ? Εφόσον είναι θεσμοθετημένο έτσι το πρόγραμμα αγροκτονίας, πρέπει να γίνεται σωστά. Αλλιώς να αλλάξει η πολιτική και να λάβουν την δακοπροστασία η παραγωγή. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή πληρώνουν σε λατρευή για την αγροκτονία και δεν γίνεται. Σωστά. Εμείς λοιπόν θέλουμε σαν εφιαλωτές, αφόσον είναι έτσι θεσμοθετημένα, να στηρίξουν την παραγωγή του προϊόντος. Από εκεί μετά δεν χρειαζόμαστε να μας δώσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Ασχολείται ο κόσμος, βλέπετε αυτούς τους χιλιάδες τόνους που μένουν ανεκμετάλλευτοι και κυκλοφορούν χύμα? Βλέπετε να υπάρχει μια τάση να θέλουν οι παραγωγοί να το σπρώξουν να γίνει κάτι δημιουργικό? Γιατί αν συζητάμε, παίρνω τα 2,75 το κιλό που θα μας πει ο κύριος Στρατάκης τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα στην Ένωση, και ο άλλος καλύπτεται με το ότι καλύπτει τις ανάγκες του, γιατί έχει και μια άλλη δουλίτσα, δεν είναι και κάτι επάγγελμα αγρότης, και καλύπτει τις υποχρεώσεις του, δεν υπάρχει προοπτική? Δείτε κάτι. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι αυτό που λέτε εσείς, έχουν μια δεύτερη δουλειά και έχουν σαν έξτρα εισόδημα το λάδι, το οποίο καλύπτεται με το 2,75. Υπάρχουν όμως παραγωγοί οι οποίοι είναι αρκετοί και ζουν μόνο από αυτό, οι οποίοι δεν καλύπτουν με το 2,75. Το κόστος παραγωγής είναι υψηλό και όταν θέλεις να βγάλεις ένα ποιοτικό προϊόν, το κόστος είναι μεγάλο. Ο φόρος, το ΦΠΑ και ο κόστος είναι υψηλό. Και δεν καλύπτονται. Φυσιολογικό να μην καλύπτονται. Όμως, αυτή τη στιγμή ένα λάδι ποιοτικό θεωρώ ότι θα υπερβεί την τιμή των 2,80 και 2,75. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, κύριε Αλμπαντάκη. Θα πρέπει το λάδι αυτό να εξεταστεί ότι είναι ποιοτικό. Πώς κάνω την παραγωγή μου, το συγκεντρώνω, έχω μια συνεργασία με τον ελαιολογό, μου το αποθηκεύει ξεχωριστά, παίρνω ένα δείγμα, κάνω ανάλυση και μετά του λέω, μετά αρχίζω να κάνω τη διαπραγμάτευση με τον ελαιολογό. Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι επαγγελματίας. Δεν είναι ένας αγρότης απλός. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολιτική στις εταιρείες που διαχειρίζονται το λάδι, ώστε αυτοί οι παραγωγοί να προσεχτούν παραπάνω, να έρθουν σε μια συνεργασία, να είναι συνεργάτες με τον ελαιολογό, με τον εμφιαλωτή, με αποτέλεσμα να πετύχει τη συνέχιση της καλλιέργειας, της σωστής καλλιέργειας ο παραγωγός. Εάν προσπαθήσουμε, όπως είναι η Ισία Σόινσου, να χτυπήσουμε τον παραγωγό στην αδυναμία του, σε 5 χρόνια
Δεν θα υπάρχουν ελαιόδεντρα. Ναι, θα έχει σβήσει. Κύριε Στρατάκη, ήθελα να σα ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτό ακριβώς. Μιλάμε για προηγούμενα χρόνια. Ας πάμε και σε προηγούμενες δεκαετίες που το προϊόν ήταν υποδειγματικό. Δεν είχαμε οι ίδιοι τη βούληση και βεβαίως δεν υπήρχε αγροτική πολιτική αυτό να πάψει να κυκλοφορεί χήμα. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία και ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που εάν αντιμετωπιστούν είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε με τέτοια πολιτική ή καλυπτόμαστε με το 2,75% της Ένωσης και ας πάει και το παλιάμπελο που λέμε. Κυρία Μωραήτη, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε ολοκληρώσει. Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η αγροθιά μας, ο αγροτικός κόσμος, να μην έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει καταρχήν. Εάν κάνετε ένα ρεπορτάζ στην Ήπεθρο, σας διαβεβαιώνω εγώ ότι εάν δείτε ένα καλό ελαιόφυτο, το οποίο φαίνεται από πολύ μακριά, διότι mm-hmm. το δείχνει ότι είναι καλοκαλλιεργημένο, αυτό δεν είναι αγρότη. Μπορεί να είναι νους δικηγόρου, μπορεί να είναι νους γιατρού, μπορεί να είναι νους ανθρώπου ο οποίος έχει ένα επάγγελμα. Και θέλει να και έχει καλό λάδι για το σπίτι του, λέμε. Εάν ό,τι ελαιόφυτα δείτε τα οποία δείχνουν, δείχνουν ότι ο αγρότης πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει αυτά τα ελαιόφυτα. Δεν είναι μόνο η δάκοπροστασία. Η ελιά δεν θέλει μόνο να την προστατέψει από το δάκο. Θέλει μία σειρά πραγμάτων για να την καλλιεργήσει. Αδυνατεί ο κόσμος να καλλιεργήσει. Και αυτό φαίνεται και από την παραγωγή του ελαιολάδου. Όταν σας λέω ότι ο νομός Ηρακλείου καλλιεργεί 17.500.000 ρέζες ελιάς, θα έπρεπε ο νομός Ηρακλείου να έβγαζε το λιγότερο 150.000 τόνους λάδι. Ο νομός Ηρακλείου, από όταν είμαστε εμείς παιδιά, ακούμε ότι θα βγάλει 40-45, αν δεν πάει στους 50.000. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το ότι ο κόσμος δεν καλλιεργεί. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρξει αγροτική πολιτική και θα πρέπει να έρθει, ναι, θα έρθει η πολιτεία κάποια στιγμή και να μας ακούσει, να ακούσει και να πραγματικά να γίνει ένας διάλογος και όχι να γίνονται επικοινωνιακά εφέ και να ο κάθε υπουργός. Θα πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, το ελαιόλαδό μας. Σίγουρα εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με την τιμή του 2,80. Δεν είμαι ικανοποιημένος και με την τιμή των 3 ευρώ. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη τιμή, αλλά θα πρέπει να διασφαλιστούν πολλά άλλα πράγματα. Και κυρίως το προϊόν. Και κυρίως το προϊόν. Όταν έχεις προϊόν και όταν έχεις την... Ο Μιχάλης Λαμπατάκης, ο οποίος είναι δραστηριοποιείται στην εφιάλωση, να σας πω μόνο τούτο, ότι ο εφιαλωτής, όταν μιλάμε για ελαιόλαδο, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για χιλιάδες, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Ο εμφιαλωτής τη στιγμή που θα βάλει το ελαιόλαδο στις αποθήκες του, στις δεξαμενές του, θα πρέπει να το πληρώσει τον παραγωγό. Μεσολαβεί όμως ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών, το οποίο πρέπει να το βγάλει στην αγορά, να το υποστηρίξει και να το προωθήσει και να εισπράξει τα χρήματά του. Αυτό το κενό δεν το καλύβει σήμερα κανένα τραπεζικό σύστημα. Δεν βοηθάτε, σήμερα ο εφιαλωτής να χρηματοδοτηθεί με όποια χρήματα χρειάζονται ανάλογα με τα συμβόλαιά του, με τη δύναμη που έχει για να μπορέσουμε να πάμε. Και μέσα από αυτό βέβαια θα υπάρξει ένα όφελος. Βέβαια θα υπάρξει ένα επιπλέον όφελος για το προϊόν, για το ελαιόλαδο, για την τιμή του ελαιολάδου. Είναι πολλά πράγματα μαζί τα οποία συνεχίζουμε να τα λέμε και είναι ντροπή πλέον να τα λέμε. Δεν μπορώ πλέον να λέω για τη δακοκτονία. Η δακοκτονία δεν μπορούμε κάθε χρόνο να κάνουμε μνημόσυνο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα τα κάναμε καλά. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να λέμε την κουβέντα την οποία είπε ο πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξης: ψάχνω να βρω ένα λάθος και δεν βρίνω. Λάθη υπάρχουν. Το προϊόν έχει χαθεί, έχει υπογραμμιστεί. Ναι. Δεν μπορεί να μην φταίει κανείς για τη δακοκτονία. Δεν γίνεται. Φταίνε κάποια πράγματα. Φταίει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φταίνε και αυτοί που εκτελούν το έργο. Σωστά. Είπε ο Μιχάλης Λαμπατάκης. Βεβαίως. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και να διασφαλιστούν, είτε είναι αυτά οι τοπικοί συνεταιρισμοί, είτε είναι οι Δήμοι. Και οι Δήμοι. Που γνωρίζουν καλύτερα και λέτε, τις ανάγκες. Οι οποίοι θα εγγυηθούν και θα διασφαλίσουν την καλή εκτέλεση του έργου. Ο παραγωγός δεν φταίει σε τίποτα. Και δεν μιλάμε για ένα παραγωγό που είναι στο χωριό του. Μιλάμε για ένα παραγωγό ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο είναι κάτοικος Ηρακλείου, είναι κάτοικος Αθηνών. Δεν μπορεί να έρχεται ο άνθρωπος και να μην βρει τίποτα στο ελαιόφυτό του.
Και γι' αυτό το τίποτα να μην αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Αν λέμε, κύριε Αλιμπαντάκη, ότι το ελαιόλαδο είναι το βαρύ πυροβολικό της κριτικής αγροτικής παραγωγής, μιλάμε για μια αλυσίδα που περιλαμβάνει τον παραγωγό, που περιλαμβάνει τον εμφιαλωτή, που περιλαμβάνει τον εξαγωγέα, που περιλαμβάνει, αν θέλετε, ακόμη και τον αποδέκτη, ο οποίος θα ζητήσει την ποιότητα και την ποσότητα που ο ίδιος ορίζει. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Ότι αν κάτι πάει στραβά σε ολόκληρη την αλυσίδα, το προϊόν ούτως ή άλλως θα έχει χάσει, άρα χάνουμε από την οικονομική βαρύτητα που μπορεί να έχει το προϊόν σαν προϊόν. Σύνηθες είναι στο λάδι το δικό μας, τα λάδια τα καλά να φεύγουν χύμα για τους Ιταλούς, τα λάδια τα δεύτερα να μένουν στις δεξαμενές για εμφιάλωση. Το πρόβλημα είναι η παιδεία. Σωστά. Αν έχουμε παιδεία, να αντιμετωπίσουμε το λάδι ως εθνικό προϊόν. Όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με το λάδι δεν το έχουμε δει ζεστά. Ο λόγος όμως που δεν το έχουμε δει ζεστά είναι η πίεση από τον παραγωγό να πληρωθεί εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε πριν ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή η εταιρεία δικιά μας εμφιαλώνει περίπου 10.000 τόνες λάδι. 10.000 τόνες λάδι επί 3 ευρώ είναι 30 εκατομμύρια. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια στήριξη από τις τράπεζες, με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, γιατί κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει περιουσία να κάνει 30 εκατομμύρια. Γιατί αν είχε περιουσία να κάνει 30 εκατομμύρια, δεν θα έκανε τον εμφιαλωτή. Ούτε τον ελληνοργό, ούτε τον πυρήνα ελληνοργό. Αυτό που σας λέω γίνεται στην Ισπανία. Αν λοιπόν εμείς είχαμε μια στήριξη, μια στήριξη, όχι βοήθεια, μια στήριξη, και μετά μια βοήθεια από τις τράπεζες, θα μπορούσαμε να το δούμε πιο ζεστά το θέμα. Mm-hmm. Να μπορούμε να αποθεματοποιήσουμε και να μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτική το λάδι να μείνει στις δεξαμενές των ελαιοργών ή των εμφιαλωτών και ο Ιταλός ή ο Έλληνας εμφιαλωτής που θέλει να αγοράσει λάδι, mm-hmm, να γίνεται πάλι μια συμφωνία, μια συνδιαλλαγή η οποία θα είναι όφελος του παραγωγού και του εμφιαλωτή και του ελαιοργού που είναι ενδιάμεσα. Άρα το πρόβλημα όμως είναι να μάθουμε. Mm-hmm. Πώς θα πρέπει σωστά να γίνει τη διαδικασία εμπορίας του ελαιολάδου. Θα πρέπει να αντιγράψουμε ποιους, τους Ισπανούς ή τους Ιταλούς, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι μπροστά από εμάς. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, το λέω πολλές φορές τώρα τελευταία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις, οι εμφιαλωτές, οι ελαιουργοί και σίγουρα το κράτος. Να βρούμε όλοι μαζί μια επιτροπή ή μια κουβέντα, να δούμε γιατί. Το πρόβλημα που είναι στην Κρήτη, ίσως δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Και αυτό που υπάρχει στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει στην Κρήτη. Άρα πρέπει να το δούμε γεωγραφικά, να συστηθούν σε κάθε ελαιοπαραγωγικές περιοχές επιτροπές, ώστε να κάνουμε προτάσεις, mm-hmm, οι οποίες δεν θα χτυπήσουν σε τοίχο, δεν θα κάνουμε τυμπανοκρουσίες, θα κάνουμε δουλειά. Mm-hmm. Αν δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, όπως και η σταφίδα, έχουν ημερομηνία λήξης. Κύριε Στρατάκη, βαδίζοντας προς το τέλος, παραλαμβάνετε κανονικά το ελαιόλαδο. Θυμήστε μας λίγο για να ακούσει και ο κόσμος τις τιμές που παραλαμβάνετε. Κυρία και Μαραϊκή, την πρότασή σας σε ό,τι αφορά αυτούς που καθυστερούν για να πετύχουν καλύτερη τιμή κλπ. Ακούστε, εμείς αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω για μια φορά, μετά από μεγάλη διάλογο με πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με την εμπορία και προσωπικά είχαμε εικόνα όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ιταλία. Αυτή τη τιμή που μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη χρονική περίοδο, η τιμή είναι 2 ευρώ και 75 λεπτά. Πάνω σε αυτό το τμήμα των επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου δίδει ένα μικρό ανταποδοτικό τέλος, μικρό. Τη τάξη των 5 λεπτών ένα κιλό σε όσους ενεργοποιούν στην Ένωση. 5 λεπτών σε όλο τον κόσμο τον οποίο ήρθε στην Ένωση Ηρακλείου και ενεργοποίησε μας όταν αυτοί οι άνθρωποι που μας φέρουν το λάδι αμείβονται με την τιμή των 2,80. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο να κάνει? Από εκεί και πέρα, ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι η χρονιά δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Είναι καθόλου καλή. Συμβουλεύω τον κόσμο και τώρα και πέρυσι και κάθε χρόνο να τιμολογά τιμηματικά το ελαιόλαδό του, ούτε να το αποθηκεύει στο σύνολό του, ούτε να το πουλάει στο σύνολό του. Να τιμολογεί τμηματικά, ούτως ώστε να έχει μια μεσοσταθμική τιμή. Μην περιμένει φέτος ο κόσμος ότι θα δούμε τιμές περισσινής περίοδου, παραδείγματος χάρη. Γιατί θυμίζω ότι πέρσι το λάδι ήταν 3,60, 3,70, 3,80, αλλά πολλοί κόσμος ήλπιζε ότι θα πήγαινε 5 ευρώ.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε να μην περιμένει, να δώσουμε. Αυτό που συνιστώ σε όλο τον κόσμο, καθημερινά και όποτε μου δίνει η ευκαιρία, να τιμολογεί τιμηματικά το ελαιόλαδο. Το 2,80 αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή ως ξεκίνημα. Παρακολουθούμε και βλέπουμε πώς πορεύεται η αγορά. Και αν πρέπει να αυξήσουμε, θα το αυξήσουμε. Εάν πρέπει όμως να μειώσουμε, θα μειώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζω να ενημερώσαμε τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.